Πάμε σε Γιώργο Τσακίρη. Έλα Γιώργο, ρε, τι κάνεις, πώς είσαι? Δεν έγραψα με την ποσότητα. Θα τον έχεις δει σίγουρα, είμαι βέβαιος. Ποτέ όμως. Λοιπόν, έχουν στείλει, σε περιμένω κόσμος πώς και πώς. Όμως ήταν πολύ ωραίο, γιατί κούμπωνε, ξέρεις. Πάμε σε Γιώργο Τσακίρη, άμα στο πείρα. Εννοείται, εννοείται. Για πες τι έχουν στείλει. Έχουν στείλει. Καλό είναι αυτό που έχουν στείλει. Πάρα πολλά ερωτήματα. Επειδή έχουμε και σε ένα Χριστάρα, να μην πάμε σε μονόλογο, να μπορούμε να απαντήσουμε. Έτσι, έτσι, έτσι. Πολλά, πολλά πράγματα, πολλά ερωτήματα έχει στείλει ο κόσμος. Καταρχάς, ρωτούν πολύ και το έχω δει και τις προηγούμενες μέρες σε μηνύματα. Αν υπάρχει σκέψη να γίνει το πέταλο, τέλος πάντων, θύρα ορθίων στην ΑΕΚ. Ναι, βέβαια, αυτό θα γίνει. Mm-hmm. Από τη νέα σεζόν δηλαδή, έτσι. Ναι, υπάρχει δική άδεια. Έχει εξασφαλίσει ότι δεν μπορεί. Δεν υπάρχουν καθίσματα. Ναι. Έτσι, απλά θα είναι κάτω μόνο, όπως από την παλιά σκεπαστή. Mm-hmm. Ο ποπός, για να δώσω καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο επιτρέπεται από την UEFA, να πούμε, έτσι, δεν είναι κάτι μια αυθαίρετη, ας πούμε. Από την UEFA παίρνει ειδική άδεια να μην έχει κάνει καθίσματα. Ναι, ναι, ναι. Όπως είναι το πέταλο της Dortmund ή της σε πολλά γήπεδα, ναι. Ναι, ναι, όλα αυτά, δεν είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Έχουν πάρει ειδική άδεια και ήταν σε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που σφραγίστηκε πλέον και ισχύει. Το τελευταίο διάστημα μετά την αίτηση του πέντου της Dortmund και του κοπ της Liverpool. Ναι, 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 καταλαβαίνω. Και έχουν μπει νομίζω 6-7, γιατί το ρώτησα ειδικά για την ΑΕΚ, γιατί το ψάχναμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Έχουν μπει 6-7 γήπεδα σε αυτό το έργο. Mm. Στην ΑΕΚ δεν γίνει ακριβώς αυτό, γιατί επαναλαμβάνω, αυτά δεν έχουν καθόλου κάθισμα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, έτσι, Γιώργο, ότι θα αυξηθεί κατά κάτι χωρητικότητα. Ναι, κατά κάτω αυξηθεί αφενός. Απετέρου, το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος για ατύχημα. Mm-hmm. Γιατί ναι, ναι, με τις πλάτες και επειδή το πέταλο είναι όλο όρθιο, όπως ξέρουμε, έτσι. Σωστό, σε περισσότερα γήπεδα. Δεν μπορεί να φύγει κάποιος, να γλιστρήσει, να χτυπήσει, να μην υπάρχει τέτοιο άνθρωπος. Να σκοντάρσει και όλα τα σύνορα. Και γι' αυτό κιόλας δόθηκε και η άδεια αυτή, ναι. Ναι. Η δυνατότητα, τέλος πάντων, να το κάνει αυτό από ό,τι γνωρίζω. Τέλος πάντων, να το δούμε στην πράξη βέβαια, γιατί εγώ λέω μεταφέρω αυτά που ξέρω σε ρεπορτάζ. Ναι, 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 καλά. Αλλά πάντως αυτό ετοιμάζεται να γίνει και είναι και πολύ, πολύ καλό και σημαντικό ξανά. Mm-hmm. Επίσης, ρωτούν για τα διαρκείας, πότε θα βγουν. Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τρελαμένος ακόμα περισσότερο από ό,τι πέρσι με το νέο γήπεδο. Εννοείται. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο αφορά την ΠΑΕΚ, θα το γνωστοποιήσει με κάθε επίσημο τρόπο. Δεν χρειάζεται να έχουν τόσο μεγάλο άγχος. Νομίζω ότι πολύ άμεσα θα ξεκινήσει η διαδικασία διάθεσης εισιτήριων διαρκείας, να γνωρίσουμε όλες τις λεπτομέρειες, τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια και τα δεδομένα, δηλαδή αν θα υπάρξει αύξηση, γιατί θα υπάρχει περισσότερα παιχνίδια, έτσι. Mm-hmm. Δεδομένο φέτος, η ΑΕΚ έχει κλειδωμένο ότι θα έχει τουλάχιστον άλλα 10. Μήνυμα παιχνίδια στην Ευρώπη. Τέσσερα προβληματικά και έξω μήλων, ό,τι και να γίνει. Ακριβώς. Καλά, είναι πασφαλές ότι θα έχει και πολύ σημαντικά βράδια δηλαδή ευρωπαϊκά. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την πολιτική, την οικονομική και όλα αυτά. Με την περσινή βέβαια διάθεση εισιτηρίων και με το πώς εξελίχθηκε η χρονιά, νομίζω ότι το λιγότερο που μπορεί να περιμένει είναι το περισσότερο. Πώς φύγουν όλα. Αυτό εννοώ. Θα τα βγάλει όλα, λες όμως, ή θα σκεφτεί. Έχουμε και θύρα φιλοξενουμένων φέτος, έτσι. Ναι, ή 48, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, νομίζω κάπου εκεί θα είναι, ναι, ναι, θα είναι πάνω στη γωνία. Δίπλα στον ένα από τις τέσσερις πυλώνες. Ναι. Θα δούνε προς διάθεση όλα, Γιώργο, ή θα κρατήσουν, ξέρω εγώ, 2, 3, 4, 5.000 θέσεις για τον κόσμο που δεν μπορεί, ας πούμε, να δώσει ένα ποσό φίξ από την αρχή της χρονιάς για διαρκείας. Νομίζω ότι θα ρευκείς εγώ να τα δώσω όλα για να μην έχουν το πρόβλημα που είχαμε φέτος. Ναι. Θα ήταν ρευκείς εγώ. Γιατί ειλικρινά θα ήξερε ο κόσμος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θα είναι κακό βέβαια, αλλά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μετά μια φόρμουλα, ξαναλέω. Σε μάτς που η επαρχία δεν μπορεί να είστε, όπως αντιλαμβάνεσαι, ναι. Να μπορέσει να γίνεται το ticket change. Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να γίνει χθες. Πρέπει για μένα σε τμήμα της κυρίας διαρκείας Τσάκη να το έχουν δουλέψει και το έχουν τελειοποιήσει από πέρυσι. Mm-hmm. Και με ένα μικρό κόστος να μπορεί κάποιος, μικρότερο δηλαδή, αλλά να μπορεί και άλλο να κερδίσει κάτι που το έχει. Δηλαδή θα μπορεί ένα εισιτήριο, για παράδειγμα, λέω, να το δίνεις 20 ευρώ, 10 ευρώ να πηγαίνει στην ομάδα και 10 ευρώ στον ιδιοκτήτη του, του διαρκείας, προκειμένου να κάνει και μια απόσβεση σε αυτά που θα πηγαίνει. Αν δεν μπορείς να πας, να πάει κάποιος χριστιανός. Ναι, να γυρίσει και 100 ευρώ. Ακριβώς. Και να πάρει και να υποβεληθεί και 100 ευρώ, ας πούμε, ο φιλάθλος που δεν θα το χρησιμοποιήσει ούτως ή άλλως. Και αυτό και να μην είναι και άδεια μια θέση ή πολλές θέσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Πράγμα που έγινε σε ένα-δύο μάτσες φέτος, βέβαια. Ναι, σε κάτι κύπελλα και σε κάτι τέτοια. Ναι, γιατί έχει ρεκόρ εισιτηρίων και είναι και πρωταθλήτρια και στο συμπροσωπευτικό του φέτος. Και νομίζω ότι έφτασε κοντά τις 500.000 εισιτήρια σύνολο. Πολύ πρώτη από τον δεύτερο, τον Ολυμπιακό. Αλλά όπως αντιλαμβάνεσαι,
θα πρέπει, βέβαια, φέτος, πρέπει να πω ότι υπήρχε μια ανταλλαγή μέσω μηνυμάτων. Εννοώ ότι προωθούσε κάποιος το διαρκεία στο επαρχία σε φίλο του, δώσε σε κάποιον που δεν μπορεί να μπει. Ήταν πολύ όμορφο και αυτό, έτσι, σαν... Αλλά καλύτερα να είναι κάτι επίσημα. Και πιο ουσιαστικά για μένα, ναι, έτσι. Και πιο επίσημα για να μην υπάρχει και σχροκέρδη, έτσι, γιατί μπορεί να βγει κάποιος, ας πούμε, να αρχίσει να βγάζει καπέλα και να... ξέρεις. Ερωτούν πολλοί φίλοι επίσης για φανέλα. Ορίστε, για φανέλα. Για φανέλα. Αν θα βγάλει καινούργια... Ναι, από όσο ξέρω θα αλλάξει, δεν το έχω 100% αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε την ενημέρωση του ΒΑΕ. Η εταιρεία ίδια νομίζω ότι θα αλλάξει. Δεν έχει προκύψει κάτι διαφορετικό, ότι χώρισαν οι δρόμοι της ΑΕΚ με την ΑΕΚ. Οπότε μάλλον με την ΑΕΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει να το περιμένουμε. Ναι, ναι, καλά. Λίγο, γιατί αυτά είναι της ΑΕΚ, έχουμε πολλά μπροστά μας να βρούμε, γιατί υπάρχει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ναι. Που είναι ανοιχτό της επόμενης χρονιάς. Υπάρχουν ζητηματάκια που θα μας θα έχει ρεπορτάζ έξω από το αγωνιστικό, εννοώ, έτσι. Ασφάλως. Το γήπεδο που καλοποιείται όλο. Τη Δευτέρα θα γίνουν τα γένεια της εκκλησίας. Έτσι ακριβώς, της εκκλησίας που θα έχει, θα έχει το γήπεδο. Όσους αργότερα μέσα ναι. Στη μνήμη του Μπάρλου, να υποθέσω, έτσι. Νομίζω, αγίες φιέλης, δεν θυμάμαι όμως, δεν βάζεις αυτό το κουπάκι. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω αγίες φιέλης. Αγιά Σοφιά και Όσιους Λουκάς, νομίζουν και τα δύο. Τέλος πάντων, ναι, θα το... Αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι να ανοίξει και το... Ναι, Αγία Σοφιά, Όσιους Λουκά είναι. Mm-hmm. Έτσι, Αγία Σοφιά, Όσιους Λουκά, του Εστιρίου, το γήπεδό μας. Να το πω όλο ακριβώς, γιατί... Ναι. Για ξέρω, ο κόσμος θα κατάλαβε, εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά. το Εστιρίου, όλα αυτά είναι. Αυτός μαζί μας, μέχρι εκεί. Τώρα σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο είναι και τα ουσία, καταλαβαίνεις. Ναι, 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 κατάλαβα. Ανοίξει το προεκλογικό πολιτισμό, ανοίξει το ΣΑΕΚ, θα μεγαλώσουμε και λίγο το προθήκη. Αυτά αργήσανε λίγο, έτσι, η αλήθεια είναι. Περιμέναμε να έχουν γίνει προς το τέλος της άνοιξης, δηλαδή πριν το Μάιο, που περνάει και αυτός. Αλλά νομίζω ότι για να είναι τέλεια και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα, θέλησαν να πάει λίγο πιο μετά, να μην υπάρχει παρά μικρή, ρε παιδί μου, ξέρεις, λεπτομέρεια που θα λείπει. Mm-hmm. Ούτως άλλως αυτά με τις ανήδη δεν είναι πολύ έτσι, συζητήσιμος. Ναι, να είναι τέλεια. Ναι, δεν θα διαπραγματευτεί κάτι που θα ανοίξει και δεν θα είναι ωραίο όπως το θέλει. Mm-hmm. Και όπως έχει στο μυαλό του. Θα προτιμήσει να το πάει πίσω και όσο χρειαστεί. Αλλά όταν ανοίξει η πόρτα να πάθεις αυτό που λέμε με την καλή έννοια σοκ, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Και να μείνεις με το σώμα ανοιχτό. Μιας και ανέφερες και το όνομα του Δημήτρη Μελισανίδη, είχαμε και αυτή τη δήλωση η οποία διάλυε έτσι την όποια αμφιβολία υπήρχε ότι. Δεν ήξερα, είχε προκύψει ποτέ. Όχι, από ρεπορτάζ, παρά φιλολογία περισσότερο παρά, ναι. Ναι, μα δεν είχαμε μια κρούση, μια συζήτηση, να πιστεύει ότι ένας άνθρωπος είπε ή ένα δημοσίευμα από το εξωτερικό, ότι τάχα μου κάποιοι. Νομίζω ότι το καφενειακό επίπεδο δεν χρειάζεται να το ρωτάμε καν για μένα. Mm-hmm. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να μένουν κρυπτά. Δεν μιλάμε για ένα παίχτη που μπορεί να έρθει σε 20 μέρες, ξέρεις, και θέλουμε να το καλύψουμε λίγο. Τώρα, αν υπήρχε ενδιαφέρον και προσφορά και κρούση και αυτός θα την έκανε. Γιατί για να πάρεις την ΑΕΚ θέλεις να διαφημιστείς, θέλεις να αναδειχθείς. Καλά, θέλεις να κερδίσεις πράγματα από αυτό το deal. Οπότε θα το φώναζες, θα το επικοινωνούσες και θα το πανηγύριζες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς προέκυψε αυτή η κουβέντα. Εντάξει. Ναι. Και από αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον ότι ο άνθρωπος... Τέτοια διάθεση φημολογίας την έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Θα μας πάρει ο Τσάντα, θα μας πάρει ο Δίνα. Καλά, ναι, ναι. Και βλέπουμε ότι ο άνθρωπος 72 είναι και ακόμα έχει όρεξη και διάθεση μεγάλη. Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ευτυχώς. Εκεί θα τώρα, του χρόνου και τα 100 χρόνια της ομάδας. Δηλαδή, έχουμε ζήσει την επιστροφή στο γήπεδο. Φέτος καλά, αυτό που έχουμε ζήσει δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, double. Θα ζήσουμε Ευρώπη και θα ζήσει και τα 100 χρόνια στο κλαμπ. Άμα τελειώσει και η επόμενη σεζόν, θα δούμε αν θα το σκεφτεί ο Δημήτρης Μελισσάνης από κόδηση. Θα το δούμε. Σωστά. Τώρα από μεταγραφές και τα λοιπά, νομίζω ότι ακόμα είναι λίγο πρόημο, έτσι να συζητάμε. Για μας, ναι, για αυτούς που δουλεύουν, όχι. Πρέπει να, πώς το λένε, να δουλεύουν, να ναι, εντάξει, εδώ τρέχουν, να πίζουν. Περιμένουμε απλά να μάθουμε πότε θα ανοίξει και επισήμως υπό την έννοια της πρώτης απόκτησης. Υπάρχουν τα σενάρια που έχουμε επιβεβαιώσει και εμείς και έχουμε πει περί ενδιαφέροντος για τον πήγιο και πάει λέγοντας, αλλά για να το έχουμε πάει πιο μπροστά ότι έχει τελειώσει. Mm-hmm. Και πέστρεψε τα χρήματα στον Ολυμπιακό την προκαταβολή ο ΠΑΣ, γιατί συμφώνησε με την ΑΕΚ και ο πήγιος ήθελε την ΑΕΚ, την επέλεξε. Εγώ λέω να περιμένω λίγο και το επίσημο, εφόσον προκύψει, δεν αλλάζει κάτι το δεδομένο, είναι μια περίπτωση που έτσι, όπως είχαμε πει τότε στον πήγο της παραφέρνησης 94,6, δεν μπορεί να μην απασχολεί κάποια ελληνική ομάδα,
και Έλληνας και πολύ καλή σεζόν έχει κάνει σαν αριστερός μπακ της Μίζες στον ΠΑΣ. Και πολύ καλό μάτς με την ΑΕΚ, έτσι όποιος τον είδε σε εκείνο το μάτς νομίζω ότι του βγάλει τα μάτια. Και με την ΑΕΚ. Γενικά με τις μεγάλες ομάδες έκανε και με τον ναι, ΠΑΣ ναι. Και κάνει και με τον Παναθηναϊκό. Δεν κέρδισε και κάτι στα Γιάννα, δεν θυμάμαι ποιος κέρδισε στα Γιάννα. Αλλά όπως και να έχει, τα έχει πάει πολύ καλά σε όλα τα μεγάλα μάτς. Θα τα περιμένουμε ξανά λέω βέβαια έτσι. Το Κικάνοβιτς που είχε παίξει από πέρσι. Το Κικάνοβιτς ήταν παιδιά από το Γενάρη. Τώρα δεν υπάρχει κάποια νέα κρούση προσπάθεια από την ΑΕΚ. Δεν αποκλείεται τίποτα. Απλά πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο γιατί θα γίνει με το ρόστερ. Διότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της ΑΕΚ δεν θα είναι να βρει έναν αντιαράουχο που τον έχει βρει στο πρόσωπο του Τζούμπερ. Και τον σε πολύ καλή κατάσταση όπως είδαμε. Αλλά να βρει έναν αριστερό εξτρέμα θες, ένα backup δηλαδή του Κατσίνοβιτς, ίσως στα στόπερ έναν ακόμα παίχτη. Είναι πράγματα που θα ξεκαθαρίσουν όμως πολύ πολύ άμεσα. Έχουν ξεκαθαρίσει στο κίτρινο μαύρο στο επίπεδο. Αλλά θα ξεκαθαρίσουν και στο ρεπορτάζ θα προκύπτουν και περιπτώσεις που απασχολούν. Όπως η περίπτωση του Νταβίτ Λουίς που δεν απασχολεί για παράδειγμα. Τελευταία ερώτηση, Γιώργο. Ρωτούν πολλοί φίλοι για τον Πινέδα και όχι ότι θα γίνει με τον Πινέδα, γιατί είναι ένα θέμα που μπορεί να σύρει αρκετό καιρό. Αλλά αν η ΑΕΚ θα κοιτάξει να είναι καλυμμένη έχοντας, ας πούμε, πάρει έναν παίχτη και μετά, αν μέσα στο καλοκαίρι προκύψει και η πιθανότητα να κρατήσει τον Πινέδα, να είναι, ας πούμε, δύο παίχτες για αυτή τη θέση. Ναι, κοίτα, νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πολύ γρήγορα αν θα είναι στην προετοιμασία και θα δουλέψει ούτως ή άλλως με τη Φέλτσα ο Πέριν Πινέδα. Υπάρχουν σενάρια που τον θέλουν να είναι σίγουρα στην επόμενη σεζόν στη Δέλτα αν πουληθεί ένας παίκτης που έχουν στη Σίτη. Όπως και να έχει στην ΑΕΚ νομίζω ότι αν και εφόσον υπάρχει έστω και 10% με 20% πιθανότητα να τον διατηρήσει στο ρόστερ θα το επιδιώξουν. Θα το περιμένουν. Θα έχουν backup επιλογές. Εννοείται ότι όσο περνάει ο χρόνος και θα υπάρχουν και περισσότερες επιλογές. Δεν είναι με το πιστόλι στο κόδωνα στην ΑΕΚ. Ξέρουν ότι θα πρέπει να πάνε την Πινέδα, δεν είναι κουτί, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά θα είναι μια κίνηση την οποία δεν θα επιδιώξει να τελειώσει πιο γρήγορα από ότι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Θα την πάνε όσο πάει, μήπως και καταφέρουν και διατηρηθεί ο Πινέδα στο ρόστερ και αν δεν θα είναι έτοιμοι να το αντικαταστήσουν. Μέχρι τότε υπάρχει ένας άξονας που είναι πολύ γεμάτος για να παίξει τα μάτς. Σωστά. Και έχει για το ατούτο επιπλέον φέτος ότι έχει το δέλεαρ του Champions League που για κάθε παίχτη είναι κάτι μεγάλο, έτσι. Βέβαια. Μα θα έχει σύμμαχο τον Πινέδα. Έχει φανεί και αυτό από τα δημοσιεύματα στο Μεξικό και από αυτά που έχει πει και ο ίδιος. Αρκεί να είναι επιβεβαιωμένο ότι στη θέση δεν θα έχει θέση βασικού. Ναι, σωστά. Και αυτό πρέπει να πάει και να το ξεκαθαρίσει. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει πολύ νωρίτερα από το να περάσει ο Ιούνιος. Θα έχει ξεκαθαριστεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Τέλη Ιουνίου που θα φύγει και η ομάδα για βασικό προετοιμασία. Ναι, κατά τις 28 αν δεν κάνω λάθος. Θα φύγουν για μάλλον Ολλανδία. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.